Λέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεώσου δομεθά σε πάκουσον και λέησον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δόμεθα υπερελαίους ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάντων ημών το ποιούντων την ιεράν αποδημίαν ταύτην των οικείων ημών και πάντων των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι λίμω και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, στη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύμα, την νίκαια ή και σώνας των αιωνών. Να πούμε λίγα λόγια για την Ιερά Μονή του Αββά Θεοδοσίου, ανατολικά της Αγίας Πόλεως Βιθλέμ, σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων και στο μέσο της οδού που περνάει μπροστά από αυτή και οδηγεί στη Μονή Λαύρα του Αγίου Σάββα, βρίσκεται η Πάλε Ποτέ Διαλάμψασα, περιώνυμος και περιλάλλητος Ιερά Μονή του Αββά Θεοδοσίου, Der Ibn Abed, του Μεγάλου Κοινοβιάρχου και Αρχιμανδρίτου, η οποία υπάγεται υπό την Αγία Πόλη του Θεού την Ιερουσαλήμ, έτσι ανήκει στο Πατριαρχείο μας της Ιερουσαλήμ. Ο Άγιος Θεοδόσιος γεννήθηκε το 424 μετά Χριστόν στην κόμη Μαγαρισσών ή Μογαρισσών, κοντά στα κόμμανα της Καπαδοκίας από ευσεβείς γονείς, που ονομάζονταν Προαιρέσιος και Ευλογία. Ο Άγιος ονομάστηκε Μέγας εξαιτίας της μεγάλης του αγιότητος, της δράσεώς του, της ασκήσεώς του, της μεγάλης χάρης που πήρε από το Θεό, και ονομάστηκε και Κοινοβιάρχης, γιατί είναι ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού και φροντιστής των κοινοβίων, υπεύθυνος των κοινοβίων μοναστηριών εδώ στην Παλαιστίνη. Το 451, στην ηλικία 27 ετών, εγκαταλείπει την πατρική του οικία με σκοπό να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, διερχόμενος την Αντιόχεια, εγνώρισε εκεί και ευλογήθηκε από τον Άγιο Σημεών τον Στυλίτη, τον μεγάλο αυτό Άγιο της Συρίας. Ο μικρός τότε Θεοδόσιος εξεπλάγει ακούγοντας τον Άγιο Σημεών να προλέγει σε αυτόν την μελλοντική μεγάλη προσφορά του στην Εκκλησία, την σπουδαία σταδιοδρομία του, την πνευματική. Αφού πήγε και προσκύνησε στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ, έμεινε κοντά στον Άγιο Λογκίνο, ο οποίος κατήγεται επίσης από την Καπαδοκία, και έμενε στον πύργο του Δαβίδ. Εντάχθηκε δε και στο τάγμα των σπουδαίων του Ναού της Αναστάσεως. Θυμάστε που οι σπουδαίοι έμεναν στην περιοχή που είναι τώρα το μοναστήρι της της Μεγάλης Παναγίας, έτσι, εκεί που ασκήτεψε και η Αγία Μελάνη. Αυτοί ήταν αφιερωμένοι στο Θεό άνδρες, οι οποίοι διακονούσαν στο Ναό της Αναστάσεως, αλλά και στα άλλα, κατεξοχήν όμως στο Ναό. Ο Θεοδόσιος, επειδή υποθούσε μεγαλύτερη μόνωση, πήγε και έμεινε στο λεγόμενο Παλαιό Κάθισμα, που βρισκόταν στη λεωφόρο που οδηγεί από το Ιεροσόλυμα στη Βιθλέμ, όπου υπάρχει και ιερός ναός προς τιμήν της Θεοτόκου, αναγερθείς από την ευσεβή Κελία, στη θέση που υπάρχει σήμερα η Μονή του προφήτη Ηλία. Αφού έμεινε εκεί λίγο χρονικό διάστημα, έπειτα υποθούσε ακόμα μεγαλύτερη ασκητική πολιτεία, αναχωρεί από το Παλαιό Κάθισμα και πήγαινε σε άλλο τόπο, σημαντικότερο και αγιότερο, στα ενδότερα της ερήμου, και τελικά έμεινε σε ένα σπήλαιο στο οποίο κατέλησαν οι τρεις μάγοι όταν χρηματιστέντες κατόναρ μία ανακάμψη προς Ηρώδην, διάλυσε εδώ ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Γύρω από το σπήλαιο έτσι έφτιαξε την πρώτη του αδελφότητα ο Άγιος,
Και έτσι ιδρύθηκε το μοναστήρι μεταξύ 465 και 475. Έγινε στήλος της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, του Μοναχισμού μαζί με τον Άγιο Σάββα εδώ στην Παλαιστίνη. Ο Άγιος Μέγας Θεοδόσιος ήταν πάρα πολύ εγκρατής. Για 30 χρόνια δεν έφαγε ψωμί. Ενέπνεε τους μοναχούς του στην εργασία και στην άσκηση και στην προσευχή. Υπήρχε μια επιγραφή στην είσοδο της μονής που έλεγε «Μηδής ράθιμος εισήτω», κανένας τεμπέλης δηλαδή, να μην μπει μέσα σε αυτό το χώρο. Συνδύαζε προσευχή και προσφορά κοινωνική. Έτσι το μοναστήρι του είχε και ξενώνα, είχε και χώρο για τους πτωχούς, για τους ασθενείς, για τους γέροντες. Έκανε δηλαδή και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Είχε φτάσει να έχει το μοναστήρι 700 μοναχούς, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Βεσσούς, είναι θρακικό γένος, και Αρμένιους. Οπότε χτίστηκε στο κοινόβιο αυτό, το απέραντο κοινόβιο, σκεφτείτε 700 μοναχοί, είναι ολόκληρο χωριό. 4 ναοί, στους οποίους έψαλαν τις ακολουθίες στη δική τους γλώσσα, οι μοναχοί των διαφόρων εθνοτήτων, και έπειτα από την κοινή ακολουθία, συνειδώντας το καθολικό, μάλλον έπειτα από την κατηδίαν ακολουθία που έκανε ο κάθε πληθυσμός των μοναχών ανάλογα την εθνικότητά του στη ιδιαίτερη εκκλησία, όλοι μαζί στη Θεία Λειτουργία πρόσφεραν λατρεία στο Θεό, στο ελληνικά. Στο κοινόβιο υπήρχε και φροντιστήριο, στο οποίο εξεπαιδεύονται μοναχοί και από αυτό λαμβάνονται ηγούμενοι για άλλες μονές και επίσκοποι για την Εκκλησία. Ήταν κάτι σαν εκκλησιαστικό πανεπιστήμιο, θα λέγαμε. Υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια, ξενώνες, πτωχοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Ήταν έτσι σαν μια ιερά πόλη το μοναστήρι, το Αγίου Θεοδοσίου. Υπάρχει το σπήλαιο όπου διανυκτέρευσαν οι τρεις μάγοι, γυρίζοντας την πατρίδα τους από άλλο δρόμο για να αποφύγουν τον Ηρώδη και την Ιερουσαλήμ. Και σε αυτό το σπήλαιο είναι θαμμένος και ο Άγιος Θεοδόσιος, που κοιμήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 529 επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού σε ηλικία 105 ετών. Και μέσα στο σπήλαιο θα δούμε υπάρχουν και τάφοι της μητρός του, της Αγίας Ευλογίας, ο τάφος της Αγίας Σοφίας, της μητέρας του Αγίου Σάββα, η τάφη της μητέρας των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, της Αγίας Θεοδότης. Στο δάπεδο του σπηλαίου υπάρχει ο τάφος της Αγίας Εφροσύνης. Στις τρεις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο Άγιος Θεοδόσιος δίδασκε συνεχώς τους μοναχούς και γενικώς αναδείχθηκε ο Άγιος ένα πρότυπο χριστιανού και μοναχού και ασκητού, αλλά και κοινωνικού εργάτη, θα λέγαμε, και Αγίου Πατρός, ο οποίος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη. Και ήταν ένα τείχος, ένας φραγμός απέναντι στην αίρεση των μονοφυσιτών που υπήρχε τότε εδώ στην περιοχή. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.